αγκαλιάζω μέσα μου την ώρα που μ' αφήνεις, την ώρα που με δίνεις στο τελευταίο για. Κι αν δεν κατάλαβες, κι αν θέλεις να με κρίνεις. Η κηδεία του Αντώνη Βαρδί συγκίνησε ολόκληρο τον καλλιτεχνικό κόσμο. Πίστευα σε λίγα, σε πελάσει, πρώτος πως εγώ σιγά σε χάσει, πόσο να το σε κάνα, εσύ ήσουν η δύναμη. Ο φίλος του και συνεργάτης Αντώνης Ρέμος έδωσε το παρόν στο ίστατο χέρες στον μεγάλο καλλιτέχνη, όντας ιδιαίτερα συγκινημένος. Καμιά φορά βρεθούμε η ανάσα θα κοπεί. Ο Αντώνης Ρέμος όμως λύγησε και στη μεγάλη συναυλία με την Άννα Βύση στη Λευκοσία, όταν κλήθηκε να ερμηνεύσει το τραγούδι «Δύο ψέματα», του οποίου τη μουσική είχε γράψει ο Αντώνης Βαρδής. Μια φορά βρεθούμε, δεν θα πούμε ούτε για. Κι αν ο κόσμος χειροκροτούσε για να δώσει δύναμη στον τραγουδιστή να συνεχίσει την ερμηνεία του, ο Αντώνης δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και τη συγκίνησή του. Ο Αντώνης Ρέμος διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με τον Αντώνη Βαρδί και το ότι ο μουσικοσυνθέτης έφυγε από τη ζωή του στήχησε πολύ. Όπως είπε και ο ίδιος κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του. Και να πω, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.